Βλέπω πάντως ότι το επιστημονικό προσωπικό είναι, έχει μεγάλο ποσοστό στη φροντιδιοκονία, όπως μας είπατε, και νομίζω ότι είναι πολύ ψηλότερο από ό,τι σε όλο το δημόσιο τομέα, σε αυτοί που οποίοι έχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση, και νομίζω ότι αποτελεί ένα πρώτο πεδίο συνεργασίας. Και για μένα, όπως τόνισε και στη δική μου ομιλία, αυτό που θα είναι πολύ σημαντικό είναι να δώσουμε όθηση στη βασική έρευνα. Γιατί στη χώρα μας περισσότερο έχουμε στραφεί στην κλινική έρευνα, που δεν θα έλεγα ότι είναι πιο εύκολη, απλώς είναι πιο εύληπτη. Ενώ η βασική έρευνα είναι πολύ σημαντική και είναι αυτή η οποία θα δώσει τις λύσεις, γιατί, όπως είπα, αυτό που πρέπει να στοχεύουμε είναι η αναζήτηση των αιτίων. Μόνο με την αναζήτηση των αιτίων θα φτάσουμε στις θεραπείες. Ο Ιπποκράτης, βέβαια, είχε πει ότι όταν δεν βρίσκεις το αίτιο, να θεραπεύεις τα συμπτώματα. Αλλά αυτό ήταν μια μέση λύση. Αυτό στο οποίο πρέπει να στοχεύουμε πάντα είναι να βρούμε το αίτιο. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω, κύριε καθηγητά, όντως η βασική έρευνα από εμάς, τους επιστήμονες, που τιμούμε αυτό που σπουδάσαμε και που μοχθήσαμε, δεν μπορεί να εγκαταληφθεί. Πρέπει να είναι από τις προτεραιότητές μας χωρίς αμφιβολία. Απλά τηρουμένων και των συνθήκων και των συγκυριών των καιρών, βλέπετε ότι οι χρηματοδοτήσεις από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, οι προτεραιοποιήσεις οι οποίες δίδονται, μας μπρόχνουν συνεχώς σε αυτό που λέγεται και εφαρμοσμένη έρευνα. Δηλαδή σε κάτι που να υπηρετεί και το χρησιμοθυρικό των καιρών και της εποχής στην οποία διάγουμε, καλός ή κακός. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι μπορούμε να ισορροπήσουμε και τα δύο. Δηλαδή και τούτο ποιήν, κακή νομία φιένε. Μπορώ να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Ναι. Επειδή σημείωσα αρκετά έτσι σημεία από όλους τους ομιλητές, εγώ θέλω να κάνω μερικά σχόλια και αν θέλουν και οι υπόλοιποι να τα αργότερα να τα πλαισιώσουν. Από αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Αθανασιάδης, θα πω δύο πράγματα μόνο. Το πρώτο και δεδομένο είναι ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι γερασμένο και απαρχαιωμένο. Το δε κράτος αδιάφορο όσον αφορά την έρευνα και την εκπαίδευση και εχθρικό ίσως όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και οτιδήποτε έχει να κάνει με το κέρδος το οποίο δεν είναι δημόσιο κέρδος. Λες και είμαστε αντίπαλοι και η έννοια της προσφοράς είναι διαφορετική. Δηλαδή, όταν αμείβεται το κράτος είναι προσφορά και όταν αμείβεται κάποιος άλλος είναι κάτι το εχθρικό. Ανέφερε επίσης μία πολύ ωραία εργασία ο κύριος Αθανασιάδης από το ΤΑΦ το 2012, όπου φαίνεται ότι το 75% στη Βοστόνη των clinical trials ήταν joints. Αυτό σημαίνει ότι τα 2/3 των μελετών δεν είναι ούτε μόνο πανεπιστημιακά, ούτε μόνο βιομηχανικά, αλλά γίνονται μαζί και δεν είναι τυχαίο που στην Αμερική γίνονται μαζί. Να πάω στον κύριο Τρίφων για 2-3 σημεία. Μου άρεσε αυτό το οποίο αναφέρει ότι το φάρμακο είναι βιομηχανικό προϊόν υψηλής τεχνολογίας. Εάν το χαρακτηρίζουμε έτσι, τότε θα έλεγα, επειδή αισθάνομαι ότι και εμείς είμαστε επιστήμονες υψηλής τεχνολογίας, ότι πρέπει να συναντηθούμε, γιατί δεν μπορεί η υψηλή τεχνολογία να μην έχει το πανεπιστήμιο μέσα στα συστατικά της. Στις ευκαιρίες που αναφέρετε, κράτησα πολύ αυτό το οποίο το συζητάμε, επειδή λοιπόν και ο κύριος Βασιλόπουλος και ο κύριος Αθανασιάδης ανέφεραν ότι στοιχίζει για να κάνουμε ένα καινούργιο φάρμακο ή σαν να πάμε στη σελήνη, ένα δις. Αυτό το repositioning που το λέμε όλοι λοιπόν ή το repurposing όπως το αναφέρατε, νομίζω ότι είναι κομμάτι του Πανεπιστημίου. Δηλαδή να σας δείξουμε ή να σας υποδείξουμε τι θα μπορούσε να ξαναχρησιμοποιήσουμε. Άρα είναι κάτι που τα μυαλά μας μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Αναφέρατε κάτι το οποίο το ανακοινώσατε, γιατί εγώ το υπενήχθηκα, ότι ένας chief scientific officer, ο οποίος θα έχει μέρος της καθημερινότητάς του, όπως πολύ σωστά αναφέρεται, κάποιος για να κάνει κάτι
είχε πει ο Τρούμαν ότι πρέπει να το κάνει με πάθος και να το κάνει αποκλειστικά, αλλιώς δεν θα τα καταφέρει να το κάνει. Και οι μεγάλες ιδέες, οι μεγάλοι άνθρωποι πέτυχαν ακριβώς γιατί το κάνουν, το έχουν στόχο της ζωής τους. Λοιπόν, αν θέλουμε μέρος της καθημερινότητάς μας αμφίδρομα να υπάρχει η συνεργασία μας, θα χρειαστούμε αυτό το Chief Scientific Officer. Η παράκλησή μου λοιπόν, αφού το αναφέρατε, είναι ένα job description. Εάν εσείς το περιγράψετε, εμείς θα σας βρούμε έναν scientific officer και θα ξεκινήσουμε τη συνεργασία άμεσα. Και τέλος, για τον κύριο Βασιλόπουλο. Τα περισσότερα από τα πεδία συνεργασίας που αναφέρατε, νομίζω ότι τα ανέφερε ο Πρόεδρος λίγο πριν. Δηλαδή το KVA, ειλικρινά, το κέντρο αυτό, έχει τα πάντα. Άρα, εάν ξεκινήσουμε, όπως ανέφερε και ο κύριος Τρίφων, ο Πρόεδρος, με ένα case study, με μια κλινική μελέτη, με ένα project, νομίζω θα επεκταθεί αυτό σε όλη τη φαρέτρα. Και μου άρεσε που αναφέρατε κάτι το οποίο το ανέφερε και ο Πρόεδρος, το υπενήχθηκε, big data for better outcomes. Εμείς τα έχουμε τα big data. Και είναι πάρα πολύ απλό λοιπόν, παρότι υπάρχουν όλα αυτά τα στεγανά των προσωπικών δεδομένων και οτιδήποτε, το Πανεπιστήμιο θα επεξεργαστεί. Και είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να συνεργαστούμε σε αυτό, διότι αναφέρατε pharmacoeconomics, epidemiology, market access, νομίζω ότι αυτό είναι. Άρα δεν μιλάμε μόνο για project, κύριε Τρίφων, το οποίο θα είναι ερευνητικό, αλλά αυτό το επιδημιολογικό θα δώσει όχι απλά market access σε εσάς, αλλά θα δώσει και σε εμάς, αν ξεκινήσουμε να τα ψάχνουμε, δυνατότητες. Και θα τελειώσω με αυτό που το είδα, το βάλατε στην αρχή και στο τέλος. Και χαρακτηρίζει και εμάς, και αν έρθετε στο γραφείο το δικό μας εκεί, του Προέδρου και το δικό μου, έχουμε και εμείς τη Σχολή των Αθηνών από πίσω μας, διότι αυτή την εικόνα που δείξατε του Πλάτωνα και του δασκάλου και του μαθητή του Αριστοτέλη, τη θεωρούμε και εμείς ως σημαντική. Αν εσείς λοιπόν πραγματικά είστε οι πρεσβευτές αφού του μηνύματος, γιατί και εμείς, όπως ανέφερε και ο κύριος Τρίφων, αυτό θέλουμε να κάνουμε, να δώσουμε τις δυνατότητες σε όλους μας και σε αυτούς που έρχονται να βρούνε τις συνεργασίες, να βρούνε το όχημα. Αυτό λοιπόν θα μας βρει όχι απλά μαζί σας, αλλά αυτό είναι που προσεύουμε και εμείς, τη Σχολή των Αθηνών. Ευχαριστώ και Πρόεδρε για το χρόνο. Ωραία, θέλει κάποιος από το ακροατήριο να κάνει κάποιο σχόλιο ή κάποια ερώτηση. Ο κύριος Αθανασιάδης. Όταν σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί και εγώ μπήκα σε ένα θέμα που δεν το ήξερα, δεν κάτσα και είδα πολλά. Απλώς νομίζω ότι το πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να γίνει σε εμάς είναι να υπάρξει μια υπηρεσία του Πανεπιστημίου, η οποία προφανώς να βοηθηθεί από την εταιρεία, την Πανελλήνια Εταιρεία των Φαρμακοβιομηχανίας, όπου να μπορούμε να απευθυνθεί οποιοδήποτε ακαδημαϊκός έχει κάποια ιδέα ή κάτι και να μπορέσει να έχει κάποια. Κάποια, ναι, αλλά θα πρέπει αυτό να. Ναι. Το κέντρο αυτό. Και εκεί πέρα πρέπει μάλλον να βοηθούμε, γιατί αυτή τη στιγμή η επικοινωνία μας είναι μόνο μέσα των αντιπροσώπων. Σωστά. Οι οποίοι αντιπρόσωποι δεν γνωρίζουν και δεν μπορούν να βοηθήσουν. Εγώ έχω πολλά παραδείγματα τέτοια τα οποία. Ναι, είναι άλλος ο ρόλος πραγματικά, αλλά και ο στόχος του κέντρου αυτός είναι. Δηλαδή όλες οι ερευνητικές θέσεις που θα έρχονται να περνούν από το κέντρο, να επεξεργάζονται. Γι' αυτό θα υπάρχει και επιστημονική επιτροπή, η οποία μπορεί να είναι και πιο διευρυμένη. Δηλαδή εμείς είπαμε ότι θα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι 7 επιστήμονες, αλλά αυτό μπορεί να λάβει χώρα τεράστια, δηλαδή η έκταση τεράστια. Μπορούν να συνεργαστούν επιστήμονες από κάθε τομέα. Καταρχάς, μέσα στους 7 δεν μπορεί να είναι όλες οι ειδικότητες, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ οι ειδικότητες είναι πάρα πολλές στην ιατρική. Οπότε, όταν έρθει μια οποιαδήποτε ιδέα, αυτή μπορεί να περάσει μέσα από τα φίλτρα του κέντρου, να δούμε πηγές χρηματοδότησης, να δούμε πού μπορεί να ενταχθεί, σε ποια προγράμματα. Δηλαδή, νομίζω είναι ένα πρώτο βήμα που θα δώσει μια νέα όθηση στην έρευνα με την βοήθεια και τη συνεργασία της φαρμακοβιομηχανίας. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος, παρόλο που φαίνεται δύσκολο και όλα τα πράγματα είναι δύσκολα, τίποτα δεν κατακτάται χωρίς προσπάθεια, αλλά εμείς σαν διοίκηση είμαστε αποφασισμένοι να το προχωρήσουμε, δηλαδή να το αφήσουμε να βαλτώσει αυτό το πράγμα. Εγώ, μια ερώτηση, αυτό το κέντρο στην Ουγγαρία, γιατί έγινε στην Ουγγαρία? Έχετε μια απάντηση για αυτό? Δηλαδή, δεν είναι εντυπωσιακό? Ένα τέτοιο τεράστιο κέντρο που χρηματοδοτήθηκε με, πόσα είπατε, 2,5 δις ευρώ, και έγινε στην Ουγγαρία, με εντυπωσίασε αυτό. Δεν έγινε στη Γερμανία, δεν έγινε στην Ολλανδία, έγινε στην Ουγγαρία. Θα μπορούσε να γίνει και στην Ελλάδα, δηλαδή. Περιφερειακή. Ναι. Μάλιστα. Ωραία.
Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, επειδή περνάει και η ώρα, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω, κύριε Τρίφων, κύριε Βασιλόπουλε, κύριε Αθανασιάδη, τον συμπρόεδρό μου, και να κλείσουμε και το συνέδριο, να ευχαριστήσουμε και όλους αυτούς που μας παρακολουθούν, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί. Αυτή τη στιγμή πώς είναι, μπορείτε να δείτε. 1.600 παρακολουθούν ζωντανά αυτή τη συνεδρίαση και παρόλο που εδώ είμαστε λίγοι, επομένως, εντάξει, η τεχνολογία είναι σαν τούτη. Ωραία. Σας ευχαριστούμε λοιπόν όλους και αυτούς που μας παρακολουθούν, που συμμετείχαν σε αυτό το 8ο επιστημονικό συνέδριο και ελπίζουμε και ευχόμαστε και του χρόνου να είμαστε εδώ με καινούργιες γνώσεις. Ευχαριστούμε πολύ όλους.